Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για την πρόσκληση τους οργανωτές. Θεωρώ ότι το ζήτημα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και ότι πρέπει να σκύψουμε πάνω σε αυτό με ιδιαίτερη προσοχή. Θα ήθελα να θέσω καταρχήν ορισμένα ιστορικά στοιχεία. Νομίζω ότι το θέμα της πολιτικής ακροδεξιάς στη χώρα μας έχει μια μεγάλη ιστορική παράδοση. Δεν νομίζω όμως ότι αυτό ταυτίζεται αναγκαστικά πάντοτε με το φασισμό. Ήδη από τη δεκαετία του 1920 και του 1930 υπήρξαν σημαντικές φιλοφασιστικές τοποθετήσεις στον χώρο των λεγόμενων αστικών πολιτικών κομμάτων και ιδιαίτερα στον χώρο του κέντρου και των φιλελευθέρων. Επίσης, τη δεκαετία του 30 είναι γνωστό ότι αναπτύχθηκαν μικρές φασιστικές οργανώσεις, όπως η οργάνωση 3Ε, που έδρασε στη Θεσσαλονίκη συχνά και κατά των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Η δικτατορία του Μεταξά μιμήθηκε πάρα πολλά χαρακτηριστικά του ιταλικού φασισμού, όπως για παράδειγμα η οργάνωση της νεολαίας, η οργάνωση των συνδικάτων κλπ. Παρόλα αυτά, νομίζουμε ότι ήταν κυρίως μια δικτατορία στρατιωτική μοναρχική και δεν υπήρξε ένα φασιστικό πολιτικό καθεστώς. Δεν ενισχύθηκε από ένα υπαρκτό φασιστικό κίνημα, ούτε κατάφερε να το συγκροτήσει. Επίσης, στην περίοδο της κατοχής και του εμφυλίου, είχαμε μια μαζική δεξιά σε συνθήκες έντονης ταξικής πόλωσης, με έντονα τα ακροδεξιά χαρακτηριστικά του τύπου πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, με ευρεία κοινωνική διείσδυση, η οποία αρχικά συμμάχισε με τους Ναζί και τους Βρετανούς και στη συνέχεια με ένα υποαμερικανική διεύθυνση κοινοβουλευτικό καθεστώς έκτακτης ανάγκης στον εμφύλιο πόλεμο. Νομίζουμε όμως ότι ο αντικομουνισμός και η αντιδημοκρατικότητα της εμφυλιακής και μετεμφυλιακής δεξιάς, παρά το ότι έτρεφε μεγάλη συμπάθεια προς ορισμένα χαρακτηριστικά του φασισμού, είχε πιο πολύ τα ιδεολογικά στοιχεία ενός συνασπισμού αντικομουνιστικού και αντεπαναστατικού, με εθνικιστικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά, παρά ενός κλασικού φασιστικού φαινομένου. Θυμίζουμε εδώ μια συζήτηση που είχε γίνει στη δεκαετία του 20 στην Κομμουνιστική Διεθνή, όπου η Κλάρα Τσέτκιν και ο Ράντεκ έλεγαν ότι δεν είναι κάθε ακροδεξιό ή αντεπαναστατικό κίνημα φασιστικό κίνημα. Σπάζοντας μια παράδοση που έλεγε στην αριστερά ότι κάθε αντιδραστικό και αντεπαναστατικό κίνημα είναι φασιστικό. Υπάρχει επίσης ένα ζήτημα σημαντικό, και αυτό αφορά ιδιαίτερα αυτόν εδώ το χώρο και αυτήν εδώ τη συζήτηση, σχετικά με την Απριλιανή Δικτατορία. Προφανώς, πολλές πρακτικές της Απριλιανής Δικτατορίας και ιδιαίτερα ο τρόπος κρατικής τρομοκρατίας και άσκησης πολιτικής βίας ήταν φασιστικές. Παρ' όλα αυτά, εμείς συμφωνούμε με την εκτίμηση του Νίκου Πουλατζά ότι η Απριλιανή Δικτατορία, αν και είχε σημαντική κοινωνική στήριξη και από τμήματα των μεσαίων και λαϊκών τάξεων, δεν ήταν φασιστική. Πρέπει όμως εδώ να προσπαθήσουμε να δώσουμε ορισμένα στοιχεία ενός ορισμού του φασιστικού φαινομένου. Ο φασισμός ξεκινά ως ένα μαζικό κοινωνικό κίνημα με έντονα τόσο τα αντιμαρξιστικά όσο και τα αντιπλουτοκρατικά ή αντικαπιταλιστικά ιδεολογικά στοιχεία. Ο φασισμός αντιλαμβάνεται την κοινωνία ως ένα απολύτως αυταρχικά δομημένο σώμα, όπου κάποιες κατηγορίες, κυρίως λόγω βιολογικών και φυλετικών χαρακτηριστικών, είναι κατώτερες και δηλητηριάζουν ως ξένα σώματα τον υγιή εθνικό κορμό. Ο φασισμός κατανοεί την εθνική κοινωνία, χωρίς τους κατώτερους και εκφυλισμένους, ως ένα υγιή οργανισμό που χρειάζεται την ισχύ, τη δύναμη και την πολιτική βία απέναντι στους εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς για να επιβιώσει. Ο φασισμός, από ένα σημείο και μετά, και τα είπε πολύ ωραία ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Κατρούγκαλος, συμφιλιώνεται με την άρχουσα τάξη, συμβιβάζεται με αυτήν για να αποκτήσει την κυβερνητική εξουσία. Και αυτό το πετυχαίνει πιο συχνά ο φασισμός, ο κλασικός φασισμός, με συνενετικές διαδικασίες, ακόμα και με εκλογές, παρά με ένα πραξικόπημα όπως οι κλασικές στρατιωτικές δικτατορίες. Τελικά, ανεβαίνοντας στην εξουσία, ο φασισμός οικοδομεί ένα φασιστικό αστικό κράτος και εγκαταλείπει τελείως τις αντιπλουτοκρατικές του αποσκευές και βαλίτσες. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι ο φασισμός, όταν μιλάει για καπιταλισμό και πλουτοκρατία, δεν εννοεί τον καπιταλισμό όπως πραγματικά είναι, αλλά μιλάει για την κυριαρχία ενός τοκογλυφικού, τραπεζικού και χρηματιστικού κεφαλαίου που διευθύνεται από τον Εβραϊσμό, ενώ συμπαρατάσσεται με το παραγωγικό, εθνικό, βιομηχανικό και μονοπωλιακό κεφάλαιο. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο του φασισμού που μερικές φορές το παραβλέπουμε είναι ότι δεν έχει καταγωγή μόνο από έναν δεξιό αντιδραστικό ρομαντισμό, αλλά ενσωματώνει στοιχεία του μοντερνισμού και της νεωτερικότητας, όπως η τεχνολογία, η ανάπτυξη, η πρόοδος με μια γραμμική έννοια και η χρήση βέβαια της τεχνολογίας για αυταρχικούς πολιτικούς σκοπούς.
Είναι αυτό που κάποιοι έχουν ονομάσει αντιδραστικός μοντερνισμός. Τώρα, μιλώντας πιο ειδικά για τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή ξεκίνησε σαν αρχικός πυρήνας στα τέλη της δεκαετίας του 70 και της αρχής του 80 από τη δικτατορική και φιλομοναρχική ακροδεξιά. Σιγά σιγά όμως οσμώθηκε με την ναζιστική ιδεολογία και τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει μετεξελιχθεί πια σε ένα κλασικό ναζιστικό και νεοναζιστικό μόρφωμα. Νομίζουμε όμως ότι αυτό δεν είναι το πιο ανησυχητικό στοιχείο και ότι η Χρυσή Αυγή χωρίς την κοινωνική κρίση θα παρέμενε ένα περιθωριακό κοινωνικό και πολιτικό φαινόμενο. Το μείζον πρόβλημα είναι ότι η Χρυσή Αυγή λειτουργεί ως ένας κύριος πόλος εντός ενός μαζικού κοινωνικού ρεύματος και θα λέγαμε και κινήματος με φασιστικά και ναζιστικά χαρακτηριστικά. Τέτοιο φαινόμενο, κατά τη γνώμη μας, με τέτοια καθαρή μορφή, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η βάση του είναι, κατά πρώτον, η για χρόνια ύπαρξη με αφηρημένο τρόπο ιδεολογικών αντιλήψεων στην ελληνική κοινωνία και υπαρκτών μέσω άλλων σχηματισμών, όπως ο λαός ή και μια μερίδα της Νέας Δημοκρατίας, με έμφαση κυρίως στο μεταναστευτικό πρόβλημα. Και δεύτερον, είναι προφανώς οι κοινωνικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης και των μνημονιακών πολιτικών που μεταμόρφωσαν βαθιά ταξικά και ιδεολογικά την ελληνική κοινωνία. Με μια ανεργία που φτάνει ήδη κοντά στο 30%, έχει υπάρξει μια διαδικασία προλεταριοποίησης της κλασικής εργατικής τάξης και εξαθλίωσης ευρύτερων μικροαστικών και μεσοαστικών κοινωνικών στρωμάτων. Υπάρχει μια μεγάλη αναλογία με τη δημοκρατία της Βαϊμάρης και ιδίως την τελευταία περίοδό της μετά το οικονομικό κράχ του 1929. Αυτά τα στρώματα, οι άνεργοι, η εξαθλειωμένη εργατική και μικροαστική τάξη, αποτελούν τη βάση μιας οξείας κρίσης πολιτικής εκπροσώπησης, μιας μετατόπισης δηλαδή αυτών των στρωμάτων από τα κλασικά αστικά πολιτικά κόμματα, αλλά και από τη μετριοπαθή αριστερά, και μια εμφάνιση, μια συρρήκνωση του λεγόμενου συνταγματικού φάσματος και μια ενδυνάμωση των λεγόμενων άκρων της πολιτικής σκηνής. Μια διαδικασία που συνδέεται με την ταξική και κοινωνική πόλωση. Αν στη Βαϊμάρη αυτά τα δύο άκρα ήταν από τη μια μεριά το ναζιστικό κόμμα και από την άλλη το κομμουνιστικό, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι στις εκλογές του Νοέμβρη του 1932 έλαβε 17% των ψήφων, ένα πάρα πολύ σημαντικό εκλογικό ποσοστό, σήμερα αυτή η πόλωση εμφανίζεται ανάμεσα σε μια επιθετική ακροδεξιά που έχει μεν κύριο πόλο τη Χρυσή Αυγή, αλλά επεκτείνεται και σε άλλα κομμάτια και ιδίως σε κομμάτια της κοινωνικής απέμφυσης Νέας Δημοκρατίας, και σε μια ριζοσπαστική αριστερά, της οποίας το μεγαλύτερο τμήμα είναι μένο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά που στην πραγματικότητα περιλαμβάνει όλη την αντιμνημονιακή αριστερά. Η κρίση πολιτικής εκπροσώπησης συμβαδίζει με ένα φασιστικό κοινωνικό ρεύμα και κίνημα, και λέω όχι μόνο ρεύμα αλλά και κίνημα, γιατί έχει και ακτιβιστικά και οργανωτικά πολιτικά χαρακτηριστικά, που το είδαμε για πρώτη φορά να εμφανίζεται στον Άγιο Παντελεήμονα στις υποβαθμισμένες γειτονιές της Αθήνας το 2009, το είδαμε στην εκδίωξη των μεταναστών το παλιό εφετείο πάλι το 2009 και μετά το είδαμε να γίνεται μια πλημμυρίδα και να ξαπλώνεται όχι μόνο εκλογικά αλλά και κοινωνικά και ακτιβιστικά σε όλη την Ελλάδα. Μήπως όμως αυτή η θεώρηση της ταξικής πόλωσης δικαιώνει τη θεωρία της κυβέρνησης για τα δύο άκρα? Νομίζουμε όχι. Και πρώτα απ' όλα γιατί η ίδια η μνημονιακή κυβέρνηση με την πολιτική της δημιουργεί και αναπαράγει τους κοινωνικούς όρους για τη διαρκή ύπαρξη και ενίσχυση της Χρυσής Αυγής. Και ακόμα περαιτέρω διότι η σκληρότητα της διαχείρισης της κρίσης από την κυβέρνηση δημιουργεί και ενέχει τον κοινωνικό αυτοματισμό, την κοινωνική βία, τον κοινωνικό κανιβαλισμό, την ένταση των κρατικών και παρακρατικών μηχανισμών τρομοκράτησης και επίσης ένα πολύ ενδιαφέροντα συνδυασμό του πιο ακραίου νεοφιλελευθερισμού με όψη ενός ακροδεξιού αυταρχικού κρατισμού. Δεν νομιμοποιείται κατά τη γνώμη μας να μιλά για τα επικίνδυνα δύο άκρα, ένα πολιτικό κέντρο εντός εισαγωγικών, το οποίο ριζοσπαστικοποιεί συνέχεια την πολιτική του τόσο σε νεοφιλελεύθερη όσο και σε ακροδεξιά αυταρχική κατεύθυνση. Πολύ περισσότερο μάλιστα από αυτό το πολιτικό κέντρο ενισχύει τον κοινωνικό δαρβινισμό και την κοινωνική ερήμωση τόσο με την πρακτική πολιτική του όσο και με τον ιδεολογικό του λόγο. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο όσον αφορά τη Χρυσή Αυγή είναι το θέμα της πολιτικής βίας. Πράγματι, η Χρυσή Αυγή συγκροτείται και ενισχύεται μέσα από μια επιτεκτική πολιτική βία που στρέφεται ενάντια στους πιο αδύνατους ανάμεσα στους καταπιεσμένους και τους εκμεταλλευόμενους. Αυτή η βία έχει ένα θεαματικό στοιχείο, ενισχύεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ και πολλά χρόνια και μέσα από αυτή την επιδεικτική βία δίνει μια εικόνα κατήσυξης, ισχύος και προοπτικής η Χρυσή Αυγή. Θα έλεγα εδώ πάλι επίσης
ότι εγώ δεν πιστεύω σε μια θεολογία της βίας και της αντιβίας. Δεν θεωρώ ότι όλες οι μορφές πολιτικής βίας είναι πάντοτε και υπό οποιασδήποτε μορφέ συνθήκες το ίδιο. Αλλά νομίζω ότι αξίζει εδώ να αξιολογήσουμε ότι έχουμε μια βία επιθετική και μια βία που στρέφεται ενάντια στους αδύναμους. Υπάρχει μια σημαντική αναλογία ανάμεσα στον Εβραίο ή τον βιολογικά εκφυλισμένο της Βαϊμάρης και στον μετανάστη τον άπορο του σήμερα. Και στις δύο περιπτώσεις η φασιστική ιδεολογία οργανώνει μια αξιακή και κοινωνική διαβάθμιση, διασπά την εργατική τάξη, προσπαθεί να διαχειριστεί ελλειμματικούς ή εκφυλισμένους πληθυσμούς και να στρέψει τη δίκαιη λαϊκή οργή από τους πραγματικούς αποδέκτες της, την άρχουσα τάξη εθνική και διεθνή, σε συγκεκριμένες κατηγορίες που διαφέρουν από το μέσο κοινωνικό όρο. Μάλιστα, η λογική του χτες, κατά την οποία οι Εβραίοι δίφθηναν τη δημοκρατία της Βαϊμάρης, μεταφέρεται στο σήμερα, όπου οι μετανάστες θεωρούνται εργαλείο από κάποια κέντρα για την αποδυνάμωση και την καταστροφή του εθνικού κορμού. Όμως, από την άλλη μεριά, πιστεύω ότι μια φιλελεύθερη πολιτική, η οποία αντιμετωπίζει, ειλικρινώς φιλελεύθερη, η οποία αντιμετωπίζει τους μετανάστες όχι ως αυτό που είναι, δηλαδή ως ένα ευπαθές και μη ενσωματωμένο τμήμα της εθνικής εργατικής τάξης, αλλά απλώς ως το διαφορετικό έναντι του καθολικού και του όμοιου, είναι ανίσχυρη να απαντήσει αποφασιστικά στη φασιστική πρόκληση και επιθετικότητα. Κλείνοντας, έχω τη γνώμη ότι η αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής πρωτίστως πρέπει να είναι πολιτική και κινηματική και πολύ δευτερευόντως νομική. Και αυτό γιατί. Γιατί νομίζω ότι η πραγματική πολιτική απάντηση που μπορεί να ανασχέσει την άνοδο και την αυριανή συμμαχία με άλλες δυνάμεις ή και κατήσχηση της Χρυσής Αυγής δεν μπορεί παρά να είναι ένα ενιαίο μέτωπο των αριστερών και κινηματικών δυνάμεων απέναντι στην κρίση, την κοινωνική και την πολιτική και την αξιακή και η δημιουργία μιας αντιπολίτευσης σήμερα και κυβέρνησης αύριο που θα συγκρουστεί με τα μνημόνια και τις πολιτικές λιτότητες με κάθε κόστος και πέρα από κάθε όριο. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να υπάρξει ένα αντιφασιστικό μέτωπο με κορμό την αριστερά και με αποκλεισμό σε επίπεδο κορυφής κατά τη γνώμη μου των αστικών μνημονιακών κυβερνητικών δυνάμεων. Πρέπει να υπάρξει μια κινηματική αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής στο δρόμο που μπορεί να περιλαμβάνει υπορισμένες μορφές και πρακτικές αυτοάμυνας, χωρίς όμως κανένα φετιχισμό της βίας. Τώρα, όσον αφορά τον ποινικό κώδικα, και επειδή είμαι και νομικός, εγώ νομίζω ότι όταν η Χρυσή Αυγή προβαίνει σε αξιόπινες πράξεις και προβαίνει πάρα πολύ συχνά, το σημερινό ποινικό οπλοστάσιο είναι απολύτως επαρκές για την αντιμετώπιση της, εφόσον βεβαίως οι αρχές θέλουν να το εφαρμόσουν και να το εκτελέσουν. Επίσης υπάρχει το γνωστό αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης με όλη την κριτική που του έχει ασκηθεί και καλά του έχει ασκηθεί από την αριστερά όταν ψηφίστηκε ο λεγόμενος αντιτρομοκρατικός νόμος, που είναι περίεργο το ότι χρησιμοποιείται πάντοτε απέναντι στους αναρχικούς ή και σε κάποιους αριστερούς και ποτέ απέναντι στους ακροδεξιούς. Χρειάζονται κάποια νέα αδικήματα για την αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής. Θα έλεγα εδώ να έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη φιδό. Καταρχήν πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ την θέσπιση φρονηματικών αδικημάτων. Η αριστερά και οι γνήσια δημοκρατικές δυνάμεις στη χώρα πάντοτε ήταν αντίθετες στη θέσπιση φρονηματικών αδικημάτων. Πρέπει λοιπόν, εάν υπάρξει μία νομοθεσία κατά της ακροδεξιάς, να στρέφεται ενάντια στην πράξη και όχι ενάντια στο φρόνημα. Και σε κάθε περίπτωση το φρόνημα να μην είναι το βαρύνον στοιχείο στην οργάνωση της νομικής αξιόπινης αντικειμενικής υπόστασης. Επίσης, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή με έννοιες όπως το ρατσιστικό μίσος ή ο ρατσιστικός λόγος, γιατί σε άλλες χώρες έχουν υπάρξει και άλλα αδικήματα που αναφέρονται στο ταξικό μίσος, στο κοινωνικό μίσος, στον ταξικό λόγο. Μιλάω για τις χώρες βεβαίως της πρώην Ανατολικής Ευρώπης. Νομίζω λοιπόν ότι οποιαδήποτε ποινική αντιμετώπιση Χρυσής Αυγής πρέπει να στρέφεται στην πράξη και όχι στο κίνητρο ή στο φρόνημα. Και να μην ηρωοποιεί ή να μην καθιστά τη Χρυσή Αυγή πολιτικό μάρτυρα της αστικής δημοκρατίας. Και βεβαίως, νομίζω ότι το Σύνταγμά μας δεν προβλέπει σε καμία περίπτωση την απαγόρευση πολιτικών κομμάτων. Κατά τη γνώμη μου, καλώς κάνει και δεν το προβλέπει, γιατί αυτή η μη πρόβλεψη έγινε συνειδητά μετά από τη μετεμφυλιακή εμπειρία και τον αποκλεισμό της αριστεράς μέσα από μια διαδικασία ποινικής τότε απαγόρευσης της κομμουνιστικής αριστεράς. Νομίζω ότι θα ήταν λάθος να υπάρξει μια αναθεώρηση του συντάγματος σε μια τέτοια κατεύθυνση και νομίζω ότι έχουμε όλα τα μέσα, πρώτη στα πολιτικά και δευτερευόντως νομικά, για να αντιμετωπίσουμε σήμερα το φασιστικό φαινόμενο. Ευχαριστώ.